Θα ήθελα να ρωτήσω ποιοι είναι οι σημαντικότεροι λόγοι που σας όθησαν στο να δεχτείτε αυτή την πρόταση. Νομίζω πως θα ξεκινήσω από ένα ρητό του Θουκυδίδη, το οποίο ρητό λέει ότι εκείνη την εποχή στην αρχαιότητα χαρακτήριζαν τον άνθρωπο που δεν ασχολούνταν με τα κοινά ως αχρίο, ως άχρηστο. Έτσι λοιπόν θα πω ότι η πολιτική ξεκινάει από τους ανθρώπους και καταλήγει σε αυτούς. Όταν λοιπόν μας ζητείτε να υπηρετήσουμε το κοινωνικό σύνολο, νομίζω ότι πρέπει να συστρατευτούμε ως προς αυτή την κατεύθυνση. Γιατί είναι χρέος όλων μας να προσπαθήσουμε να κάνουμε αυτό την κοινωνία μας καλύτερη. Και πάνω σε αυτό δέχτηκα την πρόταση με μεγάλη τιμή. Δέχτηκα την πρόταση από το Κίνημα Αλλαγής, από τη Δημοκρατική Παράταξη, ώστε να υπηρετήσω σε ένα ιδιαίτερης βαρύτητας, θα έλεγα, ψηφοδέλτιο για το νομό μας, ειδικά σε αυτή την προεκλογική περίοδο. Θεωρείτε, κυρία Φτάτογλου, ότι το ΚΙΝΑΛ θα καταφέρει να ανακτήσει τις δυνάμεις του στο νομό και πιστεύετε ότι έχει φύγει κόσμος από εσάς προς την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ? Ναι, η αλήθεια είναι ότι καλούμε όλο τον κόσμο, τους πολίτες, να επιστρέψουν στο κίνημα της λογικής. Το ΠΑΣΟΚ, το κίνημα αλλαγής, η Φόφη Γεννηματά, δημιούργησε ένα ψηφοδέλτιο το οποίο απαρτίζεται με νέους ανθρώπους, ανθρώπους οι οποίοι έχουν όρεξη για δουλειά, έχουν διάθεση για δουλειά, ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν και ο κόσμος πρέπει να το δει με ιδιαίτερη βαρύτητα αυτό. Πρέπει λοιπόν να πιστέψει σε αυτούς τους ανθρώπους, να τους υποστηρίξει, ανθρώπους από την τοπική κοινωνία που είμαι σίγουρη εγώ ότι θα φέρουν τα προβλήματα της κοινωνίας τους στην επιφάνεια, θα δουλέψουν πάνω σε αυτό και θα βρουν λύσεις. Και πάμε λοιπόν στα θέματα του νομού μας. Ο οποίος έχει πάρα πολλά προβλήματα. Πάρα πολλά πλεονεκτήματα, θα πω εγώ. Και πάρα πολλά πλεονεκτήματα, ένας νομός ο οποίος έχει απίστευτη δυναμική, ένας νομός ο οποίος θα μπορούσε να είναι πρώτος στην παγκόσμια κατάταξη στον τουρισμό. Και το λέω με γνώση. Είχα βρεθεί στην Αμερική και θεωρούταν ότι Ελλάδα και ως προορισμό τουριστικό ήξεραν τη Σαντορίνη και τη Μύκονο. Νομίζω λοιπόν πως η Χαλκιδική πρέπει να ξεπεράσει και τη Σαντορίνη και τη Μύκονο. Χρειάζονται όμως υποδομές. Χρειάζεται ανθρώπους οι οποίοι θα σκύψουν πάνω σε αυτά τα θέματα και θα βρουν λύσεις όσον αφορά τις υποδομές, όσον αφορά τον οδικό άξονα ο οποίος χρήζει αυτή τη στιγμή ιδιαίτερης προσοχής και πρέπει, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να τελειώσει. Ο οδικός άξονας αυτή τη στιγμή είναι όντως, αν ξεκινήσουμε από την Κασάνδρα και πούμε για αυτό το ορφανό φιλιόπεντρο που έχει μείνει εκεί πέρα, η συμφωνία με τον Κόμβο, και η Βόρεια Χαλκιδική με το Άγιο Όρος που ακόμη ο δρόμος είναι, θα έλεγα, απαρχαιωμένος. Νομίζω ότι είναι θέματα τα οποία πρέπει να λυθούν άμεσα. Το ένα θέμα είναι το χιλιόμετρο το οποίο είναι στην Ποτίδεα και πρέπει να βρεθεί λύση επιγόντως. Γνωρίζετε τα προβλήματα, εδώ μένουμε. Και ένα δεύτερο το οποίο έχει μείνει μόνο στα ευχολόγια, χωρίς να έχει γίνει κάτι, έστω μια δημοπράτηση, είναι το οδικός άξονας της Ιθονίας ως το Άγιο Όρος, το Άγιο Όρος είναι ένας προορισμός, ο οποίος είναι παγκόσμιος προορισμός, κυρία Καζάκου. Και πάνω σε αυτό πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας και να βρεθούν λύσεις. Πρέπει να βρεθούν κονδύλια, ώστε αυτό το θέμα πρέπει, νομίζω, να λυθεί. Και πάνω σε αυτό, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, νομίζω ότι και εγώ προσωπικά θα προσπαθήσω να πιέσω τις καταστάσεις από τη θέση που θα βρίσκομαι. Βέβαια, επίσης ο πρωτογενής τομέας στη Χαλκιδική είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της οικονομίας και νομίζω ότι προβλήματα υπάρχουν και εκεί. Υπάρχει, στον πρωτογενή τομέα υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν όμως ακόμη σοβαρότερα προβλήματα όσον αφορά τη μεταποίηση. Ας μην ξεχνάμε πως η Χαλκιδική, όσον αφορά τη μεταποίηση, αυτή τη στιγμή έχει το 1/3 παραγωγής ηλιάς σε όλη την Ελλάδα. Άρα καταλαβαίνετε ότι είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δούμε με σοβαρότητα. Αυτή τη στιγμή τα εργοστάσια μεταποίησης αντιμετωπίζουν προβλήματα. Αν γίνει χρήση της κοινοτικής νομοθεσίας, να είστε σίγουροι ότι τα περισσότερα πιθανότατα να κλείσουν κιόλας. Ένα σοβαρό πρόβλημα το οποίο πρέπει να δούμε και να λύσουμε.
Είναι και η αγροτική οικονομία, καθώς και η κτηνοτροφία. Η οικονομία και η κτηνοτροφία. Ένα θέμα το οποίο πρέπει να ομολογήσω ότι με άγγιξε ιδιαίτερα. Γνώρισα κτηνοτρόφους, ειδικά στην περιοχή της Οικιάς, οι οποίοι αντιμετωπίζουν σοβαρότατα προβλήματα. Δύο από τα πολύ σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν, ένα είναι με την αδειοδότηση για τις κτηνοτροφικές μονάδες τους, το οποίο το 2020 είναι με προσωρινές άδειες και το 2020 πολύ φοβάμαι ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να μείνουν και χωρίς δουλειά. Είναι 90 οικογένειες οι οποίες δεν ξέρω πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί και τι θα κάνουμε. Ένα θέμα πολύ σοβαρό το οποίο δεσμεύομαι να δω με ιδιαίτερη προσοχή. Επίσης το νερό. Είναι ένα θέμα το οποίο και εκεί θα πρέπει να σκύψουμε, να δούμε τι λύσεις υπάρχουν και να βρούμε την πιο καλή λύση συμφέρουσα για την περιοχή, ώστε να μπορέσουμε αυτούς τους ανθρώπους να τους βοηθήσουμε. Να μην αφήσουμε περιοχές απομακρυσμένες, όπως είναι η Σικιά. Λαμβάνουμε αυτά τα οποία συζητάμε είναι ότι η πολιτική σήμερα θα πρέπει να δει τα θέματα σε βάθος 50 χρόνων τουλάχιστον. Γιατί είναι θέματα πολύ σοβαρά, όπως αυτό το οποίο λέτε με το νερό, το οποίο οι παρεμβάσεις οι οποίες θα γίνουν θα πρέπει να έχουν αυτό τον χρονικό ορίζοντα τουλάχιστον. Φέρω επίσης το νερό, που είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα όσον αφορά την ίδρυση και την άντρευση. Δύο αυτή τη στιγμή φράγματα, τα οποία συζητιούνται, δημοπρατήθηκαν, έχουν βγει οι δημοπρατήσεις κλπ. Και έχουν μείνει παρόλα αυτά σε εκκρεμότητα τα τελευταία χρόνια. Ο λαός νομίζω ότι σε αυτή τη φάση που βρίσκεται έχει φτάσει σε ένα σημείο που δεν θέλει ευχολόγια. Έχει φτάσει σε ένα σημείο που έχει απαιτήσεις. Το κίνημα αλλαγής έχει στόχους, έχει πολιτική. Το σχέδιο Ελλάδα μπορεί και θα υλοποιήσει θέματα τα οποία αφορούν την οικονομία, θέματα τα οποία αφορούν τον εργαζόμενο, θέματα τα οποία είναι βασικά για να μπορέσει επιτέλους να κινηθεί η οικονομία στη χώρα μας, να ισορροπήσει, να υπάρχει σταθερότητα και έτσι να ξεκινήσει η ανάπτυξη. Κυρία Εφτάτογλου, για ποιο λόγο ο ψηφοφόρος σήμερα θα πρέπει να υποστηρίξει τη δική σας υποψηφιότητα? Αυτή τη στιγμή ο λαός χρειάζεται να πιστέψει και χρειάζεται να πιστέψει σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν όρεξη για δουλειά, ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να κάνουν πράξη όσα λένε, ανθρώπους οι οποίοι δεν αθετούν το λόγο τους, ξέρουν να δίνουν το λόγο τους και ξέρουν να τον κρατούν. Προέρχομαι από τη μεσαία τάξη, ξέρω τα προβλήματα της εργαζόμενης μητέρας, ξέρω τα προβλήματα της σύγχρονης γυναίκας, ξέρω τα προβλήματα του ελεύθερου επαγγελματία. Μέσα από τον εργασιακό χώρο κινούμαι καθημερινά, γνωρίζω τα προβλήματα που έχει αυτή τη στιγμή ο μέσος Έλληνας. Μπορώ λοιπόν να ανταπεξέλθω σε αυτό το δύσκολο ρόλο, γιατί είναι πραγματικά ένας δύσκολος ρόλος. Ο βουλευτής είναι ένας υπηρέτης του λαού και κακώς το έχουμε κατατάξει σε μία άλλη κατηγορία. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεσμεύεται, είναι υπόλογος, είναι αυτός ο οποίος αντιπροσωπεύει το λόγο του απλού πολίτη στο κοινοβούλιο. Νομίζω ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορώ να ανταπεξέλθω σε αυτό το ρόλο. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος είμαι κοντά στον πολίτη και θα συνεχίσω να είμαι ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Αν μου δοθεί η τιμή να υπηρετήσω αυτόν τον κόσμο, θα το κάνω πραγματικά με μεγάλο σεβασμό. Παρ' όλα αυτά, εάν δεν μου δοθεί, να είστε σίγουροι ότι έστω και από το ρόλο τον οποίο θα διαδραματίσω στην πολιτική σκηνή, από τα παρασκήνια θα δουλέψω για όλους αυτούς τους ανθρώπους που γνώρισα και γνώρισα τα προβλήματά τους.